Καταρχάς, μας δώσετε εδώ πέρα κάτι κείμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά είναι στα αγγλικά. Τουλάχιστον ένα σεβασμό στη γλώσσα θα μπορούσε να ήταν στα ελληνικά, γιατί είναι κείμενα της ελληνικής κυβέρνησης, αυτά από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα ζήτημα να αυτού μια παρατήρηση. Δεύτερον, σε σχέση με τη συζήτηση, περιβάλλον δεν είναι μόνο το κλίμα και η κλιματική αλλαγή. Και θεωρούμε ότι σκόπιμα γίνεται η συζήτηση γύρω από τις εκπομπές ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα. Και το λέμε ότι είναι σκόπιμη μια τέτοια είδους συζήτηση και στη χώρα μας, γιατί ακριβώς θέλει να συγκαλύψει άλλες πλευρές. Για παράδειγμα, η επένδυση στις Κουρδίες και η εξόρυξη του χρυσού, η επένδυση στο ελληνικό, τα οποία έχουν σοβαρά περιβαλλοντολογικά αποτυπώματα και επώδυνες επιπτώσεις, το οποίο προωθείται και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από τις σημερινές κυβερνήσεις. Η λογική, η οποία λέει ότι πρέπει να υπάρχουν προσαρμοσμένα χωροταξικά σχέδια στις ανάγκες των στρατηγικών επενδύσεων, και η προηγούμενη κυβέρνηση φώνησε αυτό και η σημερινή κυβέρνηση, ή να συγκαλυφθεί η τεράστια έλλειψη υποδομών προστασίας από φυσικά φαινόμενα, πλημμυρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, τεράστιες ελλείψεις αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας, αντιπλημμυρικής. Και από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι όλη αυτή η συζήτηση η οποία ανοίγεται δεν είναι μια αθώα συζήτηση. Έπιασε ξαφνικά κάποιος ο πόνος για το κλίμα και το περιβάλλον. Και το λέμε γιατί ξέρουμε ποιοι είναι πίσω από αυτή τη συζήτηση. Γιατί πίσω από αυτή τη συζήτηση έτσι, είναι μια διαπάλη τεράστια. Γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τα πράσινα επενδυτικά ταμεία, από το πράσινο ντυλ συνολικά, όπου συγκρούνται τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Οικονομικά συμφέροντα από τις επιχειρήσεις που θα κερδίσουν από την πράσινη οικονομία, μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, πολυεθνικοί όμιλοι και επιχειρήσεις πολυεθνικές οι οποίες χάνουν από αυτή. Ιδιαίτερα αυτές που αξιοποιούν ορυχτά καύσιμα. Δεύτερον, υπάρχει μια τεράστια διαπάλη με γεωπολιτικά συμφέροντα. Γαλλία, Γερμανία, από τη μια μεριά δημοκρατική των ΗΠΑ με Ρωσία, με πετρελαιάδες στον ΗΠΑ απέναντι. Όπου αυτά τα τεράστια γεωπολιτικά συμφέροντα κρύβουν και άλλου είδους θέματα. Και από την άλλη μεριά δεν μπορεί να αποκριβεί μια τεράστια υποκρισία. Όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε σήμερα για την εκπομπή για το κλίμα και την προστασία έχουν επιβάλει το εμπόριο των ρήπων. Δεύτερον, επίσης είναι υποκριτική συζήτηση για τις ΑΠΕ. Όταν η εγκατάσταση των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των ανεμογεννητριών ή των φωτοβολταϊκών καθορίζεται, σχεδιάζεται με βάση τη λογική της αναρχίας της καπιταλιστικής παραγωγής. Και υπάρχουν από την εγκατάσταση των ολικών πάρκων τεράστιες επιπτώσεις. Τεράστιες επιπτώσεις όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, όσον αφορά τη δασική προστασία, όσον αφορά τη διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα. Και δεν μιλάμε για τα κουφάρια των ανεμογεννητριών, οι οποίες πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Ή για παράδειγμα η τεράστια όθηση των νεολικών πάρκων που είναι όχημα για την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας σε βάρος της ανάπτυξης υδροηλεκτρικών έργων, υδροηλεκτρικών σταθμών, οι οποίοι θα αξιοποιούν τα φράγματα και για την παραγωγή ενέργειας και για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπου με βάση τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου το 80% το νερό χάνεται, πάει στη θάλασσα. Γιατί ακριβώς δεν είναι συμφέρον προς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και βεβαίως, όλο αυτό το ζήτημα, εμείς το λέμε καθαρά, ότι δεν ευθύνεται ο ανθρώπινος παράγοντας για την κλιματική αλλαγή. Αλλά αυτό που προσπαθεί να συγκαλυφθεί κάτω από αυτή τη συζήτηση περί ανθρώπινου παράγοντα, που ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή, θέλουν να συγκαλυφθούν οι σχέσεις ιδιοκτησίας και η σχέση παραγωγής στον καπιταλισμό, όπου ακριβώς το κυνήγι του κέρδους είναι αυτό το οποίο βεβαίως ούτε την ανθρώπινη υπόσταση δεν σέβεται. Γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι, οι υπερρεαλιστικές επεμβάσεις και πολύ περισσότερο την προστασία του περιβάλλοντος.
γιατί μέσα από αυτό μπορούν να κερδίζουν, είτε μέσα από την καταστροφή του περιβάλλοντος, είτε μέσα από τη λεγόμενη προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν εμείς μιλάμε ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι υποκριτική, είναι από προσανατολιστική, προσπαθεί να συγκαλύψει τις τεράστιες επιπτώσεις που υπάρχουν και βέβαια κατά τη γνώμη μας η προστασία το περιβάλλον, η ισορροπημένη παρέμβαση και ανάδειξη του περιβάλλοντος μπορεί να γίνει μέσα από ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου ακριβώς δεν θα υπάρχουν οι καπιταλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας και παραγωγής και αυτή η ανάπτυξη, αυτός ο δρόμος ανάπτυξης είναι μόνο ο σοσιαλιστικός δρόμος.